φόβητρο για όσους καπηλεύονται τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, η πενταμερής αεροναυτική άσκηση Μέδουσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας. Δέος και θαυμασμό προκαλούν οι εντυπωσιακές εικόνες με ασκήσεις αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών και ελέγχου θαλάσσης με πραγματικά πυρά, αμφίβιες επιχειρήσεις και ρήψη αλεξιπτωτιστών. Σενάριο της άσκησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, η αποβατική κίνηση εχθρών που θέλουν να καταλάβουν περιοχή της Βόρειας Μεσογειακής Ακτής, με τις μονάδες των 5 χωρών να συντονίζονται και να απαντούν. Η Μέδουσα προκάλεσε εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία έστειλε στην περιοχή το Kemal Reis, γνωστό για την επικούμβηση με την ελληνική φρεγάτα Λίμνος τον περασμένο Αύγουστο, με στόχο την πρόκληση θερμού επεισοδίου. Η τουρκική φρεγάτα επιχείρησε χθες βράδυ να εισέρθει στην δεσμευμένη για την άσκηση περιοχή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση αιγυπτιακής φρεγάτας, η οποία κάλεσε μέσω ασυρμάτου τον Τουρκό κυβερνήτη να απομακρυνθεί. Όταν αυτός δεν ανταποκρίθηκε, κινήθηκε προς το μέρος του τουρκικού πλοίου, εκδιώκοντας το. Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν από το ελικοπτεροφόρο Anwar El Sadat, την ναυαρχίδα του Αιγυπτιακού Πολεμικού Ναυτικού, υπουργοί άμυνας της Ελλάδας Νίκος Παναγιωτόπουλος και της Αιγύπτου Μοχάμετ Ζάκη και ο επιτελάρχης του ΓΕΦ αντιστράτηγος Περβολαράκης. Αυτό σηματοδοτεί ένα πολύ ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα εναντίον κάθε απόπειρας αποσταθεροποίησης. Στην άσκηση έλαβα μέρος δεκάδες πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα με 2.100 άτομα, ανάμεσά τους και το κυπριακό πλοίο ανοιχτής θαλάσσης Ιωαννίδης.